το Σάββατο στις 27 Ιουλίου. Διοργανώνουμε το 24ο τοπικό αντάμα στη Χαϊντού Ξάνθη, σε ένα πανέμορφο παραδοσιακό χώρο που έχουμε, τον οικισμό, με τις παραδοσιακές καλύβες. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, διοργανώνουμε πάντα αυτό το αντάμα. Περιμένουμε κόσμο από όλη την Ελλάδα, από όμορους νομούς. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα είναι, ξεκινάει στις 6 το απόγευμα με τον Εσπερινό στην εκκλησία που είναι μέσα στο χώρο του ανταμώματος του Αγίου Γεωργίου. 6.30 θα είναι οι ομιλίες των επισήμων και στις 7 η ώρα αρχίζουν τα χορευτικά τμήματα με τους παραδοσιακούς χορούς που έχουμε αυτή τη φορά, έχουμε 5 συλλόγους. Ξεκινάμε από την Βουλγαρία. Πριν 2 μήνες φιλοξενηθήκαμε κι εμείς εκεί πέρα στο χώρο τους, σε ένα δικό τους τοπικό αντάμωμα, και εμείς με τη σειρά μας τους καλούμε. Έρχονται από το Κάρλοβο Βουλγαρίας με το χορευτικό τμήμα να χορέψουν, να ανταμώσουμε στο πανέμορφο, όπως είπα πριν, παραδοσιακό μας οικισμό. Το δεύτερο χορευτικό τμήμα έρχεται από το Σύλλογο Σαρακατσάνων Αγραφιωτών από το Αγρίνιο. Το τρίτο είναι η Ένωση, ο Σύλλογος Σαρακατσάνων Νομού Θεσσαλονίκης, η Ένωση. Και το τέταρτο είναι από το Σύλλογο Σαρακατσάνων Νομού Εύρου. Και ο δικός μας ο Σύλλογος, το χορευτικό τμήμα. Μετά θα συνεχίσουμε, θα έχουμε όλη τη νύχτα χορό για όλο τον κόσμο, για όλους τους προσκεκλημένους. Όπως είπα και πριν, περιμένουμε πολύ κόσμο, όχι μόνο από τους όμορους νομούς, από την Ξάνθη, αλλά από όλη την Ελλάδα. Αναφέρομαι για τους καταξιωμένους τραγουδιστές, είναι ο Νίκος ο Γιανακός, ο Κώστας ο Ζλατίνης και στο κλαρίνο ο Βαγγέλης ο Τσιλικύρης. Θα διαθέσουμε λεωφορείο για τα μέλη του Συλλόγου στις 5 το απόγευμα το Σάββατο, θα ξεκινήσει από την πλατεία Μπαλτατζή. Για όσους θέλουν μπορούν να έρθουν να μεταβούν δωρεάν επάνω στον οικισμό για να περάσουν καλά, να δουν τα ήθη, τα δρόμενα, τους παραδοσιακούς χορούς. Τελευταία θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τη συνδιοργάνωση του ανταμώματος την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, το Δήμο Ξάνθης, το Δήμο Αυδείρων, το Δήμο Τοπείρου και το Δήμο Μίκης. Καλύπτουν ένα μέρος των εξόδων της εκδήλωσης, καταλαβαίνετε, θέλουμε να καλυφθούν τα έξοδα γιατί είναι πάρα πολλά. Και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει σε αυτό το τοπικό αντάμο, να περάσουν, να γλεντήσουν, να περάσουν καλά και να δουν τους παραδοσιακούς χορούς και τα παραδοσιακά τμήματα των συλλόγων.